Πάσουμε συνέχεια το μάθημά μας από το βιβλίο Βασιλέων Α, είμαστε σελίδα 344. Θα διαβάσουμε από το ΙΒ κεφάλαιο και το 25 εδάφιο. Σελίδες λοιπόν 344, ΙΒ 25. Τότε οκοδόμησεν ο Ιεροβοάμ την Σιχέμ επί το όρος Εφραήμ και κατόκισεν εν αυτή. Έπειτα εξήλθεν εκείθεν και οκοδόμησε τη Φανουήλ. Και είπε ο Ιεροβοάμ με την καρδία αυτού, τώρα θέλει επιστρέψει η βασιλεία εις τον οίκον του Δαβίδ, εάν ως ο λαός ούτως αναβεί για να προσφέρει θυσίας εν το οίκο του Κυρίου εν Ιερουσαλήμ. Τότε η καρδιά του λαού τούτου θέλει επιστρέψει προς τον Κύριον αυτού, τον Ροβοάμ, βασιλέα του Ιούδα, και θέλουσι θανατώσει εμέ, και επιστρέψει προς τον Ροβοάμ, τον βασιλέα του Ιούδα. Έλαβε λοιπόν ο βασιλεύς βουλήν και έκαμεν δύο μόσχους χρυσούς και είπε προς αυτούς, «Φθάνει σε εσάς να ανεβαίνετε σε Ιερουσαλήμ. Ιδού η Θεή σου Ισραήλ, ήτινες σε ανήγαγον εκ γης Αιγύπτου». Και έθεσε τον έναν εν Βεθήλ και τον άλλον έθεσεν εν Δάν. Και έγινε το πράγμα τούτο αιτία αμαρτίας, διότι επορεύεται ο λαός έως εις Δάν δια να προσκυνεί ενώπιον του ενός. Και έκαμεν οίκους επί των υψηλών τόπων και έκαμεν ιερείς εκ των εσχάτων του λαού, ήτινες δεν ήσαν εκ των ιών Λεβί. Και έκαμεν ο Ιεροβοάμ εορτήν εν το μηνύ το 8ο, εν τη 15η του μηνός, ως την εορτήν την εν Ιούδα, και ανέβει επί το θυσιαστήριον. Ούτως έκαμε εν Βεθήλ, θυσιάζον εις τους μόσχους τους οποίους έκαμε, και κατέστησεν εν Βεθήλ τους ιερείς των υψηλών τόπων, τους οποίους έκαμε, και ανέβει επί το θυσιαστήριον το οποίον έκαμεν εν Βεθήλ τη 15η μέρα του 8ου μηνός, εν το μηνύ των οποίων εφεύρεν από της καρδίας αυτού, και έκαμεν εορτήν εις τους Υιούς Ισραήλ, και ανέβει επί το θυσιαστήριον δια να θυμιάσει. Και ειδού ήλθεν άνθρωπος του Θεού εξ Ιούδα εις Βεθήλ με λόγον του Κυρίου. Ο δε Ιεροβοάμ ίστατο επί του θυσιαστηρίου δια να θυμιάσει. Και εφώνησε προς το θυσιαστήριον με λόγον του Κυρίου και είπε, «Θυσιαστήριον, θυσιαστήριον, ούτω λέγει Κύριος. Ιδού Υιός θέλει γεννηθεί εις τον οίκον του Δαβίδ, Ιωσίας το όνομα αυτού, και θέλει θυσιάσει επί σε τους ιερείς των υψηλών τόπων, τους θυμιάζοντας επί σε, και οστά ανθρώπων θέλουσι καυθεί επί σε. Και έδωκεν σημείον την αυτήν ημέραν λέγον, τούτο είναι το σημείον το οποίο ελάλησε ο Κύριος. Ιδού το θυσιαστήριον θέλει διάσχυση και η στάχτη ή επ' αυτού θέλει εκχυθεί. Και ότε ήκουσεν ο βασιλεύς Ιεροβοάμ των λόγων του ανθρώπου του Θεού, τον οποίον εφώνησε προς το θυσιαστήριον Εβεθήλ, εξέτεινε την χείραν αυτού από του θυσιαστηρίου λέγον, «Συλλάβετε αυτόν». Και εξειράνθη η χείρα αυτού την οποία εξέτεινε επ' αυτόν, ώστε δεν ειδυνήθη να επιστρέψει αυτήν προς εαυτόν. Και διεσχίστη το θυσιαστήριον και εξεχήθη στάχτη από του θυσιαστηρίου κατά το σημείο το οποίο έδωκεν ο άνθρωπος του Θεού δια του λόγου του Κυρίου. Και απεκρίθη ο βασιλεύς και είπε προς τον άνθρωπον του Θεού, «Δεήθητη παρακαλώ Κυρίου του Θεού σου και προσευχήθητη υπέρ εμού δια να επιστρέψει χείρ μου προς εμέ». Και εδεήθη ο άνθρωπος του Θεού προς τον Κύριον και επέστρεψε η χείρ του βασιλέως προς αυτόν και απεκαταστάθη ως το πρώτερον. Και είπε ο βασιλεύς προς τον άνθρωπον του Θεού, «Εισέλθε με τεμού εις τον οίκον και λάβε τροφήν και θέλω σι δώσει δώρα». Αλλά ο άνθρωπος του Θεού είπε προς τον βασιλέα, «Το ίμιση του οίκου σου εάν μη δώσεις, δε θέλω εισέλθει μετά σου, ουδέ θέλω φάγει άρτον, ουδέ θέλω πει είδωρ εν το τόπο τούτο. Διότι ούτως είναι προστεταγμένον εις εμέ δια του λόγου του Κυρίου, μη φάγεις άρτον και μη πεις είδωρ και μη επιστρέψεις δια της οδού δια της οποίας ήλθες». Και ανεχώρησε δι' άλλης οδού και δεν επέστρεψε δια της οδού δια της οποίας ήλθεν εις Βεθήλ. Αμήν. Ο Θεός λοιπόν εις ανταπόκριση της αμαρτίας του Σολομώντα διέρεσε το βασίλειό του και τις 10 φυλές από τις 12 τις
χάρισε στον Ιεροβοάμ, τον οποίον και κατέστησε βασιλιά. Ήταν ένας άνθρωπος φιλέργος, εργατικός, δυνατός εν ισχύ και πολύ καλός στην παρουσία του Θεού. Ο Θεός λοιπόν έψαξε, βρήκε κάποιον, τον εξέλεξε και του αποκάλυψε ότι μετά το θάνατο του βασιλιά Σολομώντα και στη βασιλεία του Ιού του Ροβοάμ θα κάνει το διαχωρισμό. Ο Σολομών τ' άκουσε, τον κυνήγησε και αυτός έφυγε, διέφυγε στην Αίγυπτο. Όμως ήξερε ότι όταν θα έρθει το πλήρωμα του χρόνου, ο Θεός θα τον προσκαλέσει. Έμαθε ότι απέθανε ο βασιλιάς ο Σολομών, αλλά περίμενε να τον προσκαλέσει ο Θεός, πράγμα το οποίο και έγινε, όταν οι φυλές του Ισραήλ, οι 10, τον εκάλεσαν, γιατί και αυτές είχαν μάθει τον προφητικό λόγο του Κυρίου από τον Αχιά τον προφήτη. Και πράγματι, ο Θεός όπως προφήτευσε, έτσι και πραγματοποίησε, δηλαδή σκλήρινε την καρδιά του Ροβοάμ και δεν αποδέχτηκε την πρόταση και την παράκληση του Ιεροβοάμ να είναι ήπιος προς αυτόν και προς το λαό της 10 φυλές του Ισραήλ. Αντιθέτως, σκλήρινε την καρδιά και όταν ο Θεός σκληραίνει την καρδιά των ανθρώπων, το αποτέλεσμα είναι, θα έλεγα, έως καταστροφή. Απεχωρίστη κατά το λόγο του Κυρίου, οι 10 φυλές τον ακολούθησαν απολύτως και έτσι βασιλιάς πλέον στις 10 φυλές του Ισραήλ ήταν ο Ιεροβοάμ και βασιλιάς στην Ιούδα και στη Βενιαμίν φυλή ήταν ο Ροβοάμ. Αυτό το διαχωρισμό τον οποίον έκανε ο Θεός, τον έκανε όχι για να αποχωριστεί ο λαός Ισραήλ από το Λόγο του Θεού, από το θέλημα του Θεού, από τη λατρεία στον Θεό, αλλά αντιθέτως μάλιστα για ευλογία τον έκανε το διαχωρισμό. Όχι για κατάρα, για ευλογία. Όμως εκείνο το οποίο πρέπει να προσέξουμε, αδερφοί αγαπητοί, είναι ότι μερικές φορές, για να μην πω πολλές φορές, όταν μας ευλογεί ο Θεός, αντί να είμαστε ευγνώμονες και να τον λατρεύουμε όλο και πιο πολύ, κάτι συμβαίνει στην καρδιά μας και η ευλογία μετατρέπεται σε κατάρα στη ζωή μας. Γιατί δεν είμαστε προσεκτικοί, πρώτα-πρώτα ευγνώμονες στο Θεό που μας ευλόγησε και δεύτερον δεν καταλάβαμε ότι την ευγνωμοσύνη του ο Θεός, την ευγνωμοσύνη μας ο Θεός, τη θέλει, αλλά και την αφιέρωσή μας ακόμη περισσότερο τη θέλει. Είναι πάρα πολύ εύκολο στον καιρό της ευλογίας να απομακρυνθεί ο άνθρωπος από το θέλημα του Θεού για διάφορους λόγους. Ενώ είναι πάρα πολύ εύκολο επίσης στον καιρό της ταλαιπωρίας και της δοκιμασίας να επιστρέφει ο άνθρωπος στο Θεό ζητώντας βοήθεια. Και αυτό είναι παράξενο, αλλά οφείλεται στο ότι η καρδιά του ανθρώπου είναι απατηλή υπερπάντα και σφόδρα διεφθορμένη. Θα τολμούσα να πω, διστάζει ο Θεός να μας ευλογήσει, αλλά επειδή είναι πιστός στις υποσχέσεις Του και να αρνηθεί τον εαυτό Του δεν μπορεί, όταν εμείς πράττουμε το θέλημά Του, ο Θεός είναι υποχρεωμένος σύμφωνα με το Λόγο Του να μας επισκέπτεται και να μας ευλογεί. Το οποίο όμως στην πραγματικότητα είναι πολύ επικίνδυνο και όπως είπαμε αυτό εξαρτάται από την καρδιά μας που να πατηλεί υπερπάντα και σφόδρα διεφθαρμένη. Και σε αυτή την περίπτωση, δηλαδή στην περίπτωση της ευλογίας, μας αποκαλύπτει ο Λόγος του Θεού, μας διδάσκει ο Λόγος του Θεού ότι πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί. Μα ιδιαίτερα προσεκτικοί.
δηλαδή με τα πάσης φυλάξεως να φυλάττουμε την καρδιά μας. Γιατί η ευλογία δεν είναι βέβαιον ότι θα εξακολουθεί. Αλλά και αν ακόμη είναι βέβαιον ότι θα εξακολουθεί, εμείς θέλουμε η ευλογία να είναι αιτία αιώνιας ζωής. Και κάτι πριν την αιώνια ζωή, αιτία μεγάλης καρποφορίας. Κοιτάξτε πόσο μεγάλη εξουσία έδωσε ο Θεός τον Ιεροβοάμ. Είναι βασιλιάς, που σημαίνει ότι είναι ελεύθερος να κάνει ό,τι θέλει, δεν δίνει λογαριασμό σε κανέναν, αλλά πρέπει να θυμάται ότι στον μόνο που δίνει λογαριασμό και όλοι μας δίνουμε λογαριασμό είναι ο Κύριος. Έτσι λοιπόν, στην απόλυτη ισχύ, εξουσία και δύναμη που του έδωσε ο Θεός καθώς τον έκαμε βασιλιά, οκοδόμησε τη Σιχέμ πάνω στο όρος του Εφραήμ, μία πόλη κατοίκησε σε αυτήν, και έπειτα οικοδόμησε και μία άλλη πόλη, τη Φανουήλ. Τώρα όμως έρχεται ο καιρός να δείξει την αφιέρωσή του και την πίστη του. Δηλαδή, όπως είναι γεγραμμένο στο νόμο του Μωυσή, θα πλησιάσει ο καιρός των εορτών που ο Θεός έχει προσδιορίσει, ώστε όλοι όπου και να βρίσκονται οι Ισραηλίτες θα πρέπει να πηγαίνουν στο ναό του Σολομώντα να προσκυνούν, να λατρεύουν το Θεό και να τον δοξάζουν. Αυτό το ξέρει πάρα πολύ καλά ο Ιεροβοάμ. Ξέρει τι πρέπει να κάνει, αλλά τελικά αυτό που πρέπει να κάνει τον φοβίζει. Φοβάται το Λόγο του Θεού. Φοβάται τις συνέπειες της υπακοής του Λόγου του Θεού. Ενώ θα έπρεπε να ελπίζει ότι όταν υποτασσόμεθα στο Λόγο του Θεού, πιο πολύ θα μας ευλογεί ο Θεός από όσο μας έχει ευλογήσει μέχρι εκείνη τη στιγμή. Φοβάται την υπακοή στο Λόγο του Θεού. Και δεν είναι κάτι το ξεχωριστό που συνέβη στον Ιεροβοάμ, αλλά είναι κάτι το συνηθισμένο που συμβαίνει σε όλους μας. Πολλές φορές στη ζωή μας θα έρθουμε σε αυτό το προβληματισμό, να φοβηθούμε για κάτι ή από κάτι εκτελώντας το Λόγο του Θεού. Παραδείγματος χάρη, φοβόμαστε να ομολογήσουμε το όνομα του Χριστού που είναι εντολή του Κυρίου. Μην τυχόν και. Και πολλά μπορούμε να βάλουμε στο μυαλό μας. Από μία απλή ντροπή, αλλά και μέχρι με ένα φόβο των συνεπειών όταν ομολογήσουμε το Χριστό. Φοβόμαστε μήπως εκτελώντας το Λόγο του Θεού χάσουμε την εύνοια του κόσμου, των ανθρώπων, και δεν λογαριάζουμε ότι υπάρχει βεβαιότης, όχι πιθανότης, να χάσουμε την εύνοια του Θεού. Να λοιπόν τώρα ένας πολύ μεγάλος φόβος, φανταστικός, ψεύτικος. Και αυτός είναι, αυτή είναι, αδερφοί αγαπητοί, η πονηριά του διαβόλου και η απάτη της καρδιάς μας. Να φοβόμαστε φόβο εκεί που δεν υπάρχει αιτία. Και να τρέμουμε μάλιστα εκεί που θα έπρεπε, ελπίζοντας το Θεό, να ελπίζουμε στην ιδιαίτερη εύνοια και ευλογία του Θεού. Μάλιστα, αυτό το φόβο τον φανταστικό, ο Λόγος του Θεού τον αποκαλύπτει λέγοντας στους ψαλμούς, στο λάμπτα θήτα κεφάλαιο και στο έξι εδάφιο, βεβαίως ο άνθρωπος περιπατεί εν φαντασία και βεβαίως εις μάτιν ταράζεται. Με τη φαντασία του δημιουργεί κινδύνους εκεί που δεν υπάρχουν και η καρδιά του γεμίζει ταραχή.
με τη φαντασία του δημιουργεί ελπίδες, θησαυρίζει και δεν εξεύρει στο τέλος ποιος θα τα συνάξει. Ακόμη μια άλλη μορφή φανταστικών φόβων αλλά και ελπίδων είναι αυτό που περιγράφει στις παροιμίες ο Λόγος του Θεού. Τα αγαθά, τα πλούτη του πλουσίου είναι στην καρδιά του πόλης οχυρά. Είμαι οχυρωμένος και συνεχίζει. Και φαντάζεται αυτά ως υψηλών τείχος. Έχω λεφτά και δεν φοβάμαι τίποτα. Έχω καλή δουλειά, έχω μπράτσα και δεν φοβάμαι τίποτα. Έχω δύναμη και δεν φοβάμαι τίποτα. Έχω επάγγελμα και δεν φοβάμαι τίποτα. Και δεν ξέρει ότι είναι γεγραμμένο και η γραφή δεν δύναται να αναιρεθεί, ότι πλούσιοι επτόχευσαν και επείνασαν και μόνο οι εξητούντες τον Κύριο δεν στερούνται ουδενός αγαθού. Και αντί να εξητά τον Κύριο, αισθάνεται ασφαλής, φαντάζεται ασφαλής τον εαυτό του, ασφαλή τον εαυτό του μέσα στα πλούτη του, στη δόξα του και στη δύναμή του. Ένα ωραίο παράδειγμα αυτής της φανταστικής σκέψης, τόσο επιζήμιας, είναι η παραβολή του Κυρίου μας περί του πλουσίου, του οποίου ευτύχησαν κατά συγκυρία με τη χάρη του Χριστού τα χωράφια του, τον ευλόγησε δηλαδή ο Θεός, και αυτός τώρα έπρεπε να διαχειριστεί την ευλογία. Και σκέφτηκε και είπε, οι αποθήκες μου είναι μικρές για όλα αυτά τα αγαθά που μου δώσε ο Θεός. Αν και δεν είπε ότι για το Θεό, αλλά εν πάση περιπτώσει. Τι θα κάνω, θα γκρεμίσω τις αποθήκες μου και θα τα βάλω όλα μέσα και στη συνέχεια θα πω, ψυχή μου τώρα είσαι ασφαλής, εξασφαλισμένη, εξασφάλισες το μέλλον σου. Και δεν σκεφτόταν ότι το μέλλον του δεν είναι δικό του. Γι' αυτό το φάγε, πήε, εφραίνου, έχεις αγαθά πολλά, για πολλά χρόνια δεν έχεις ανάγκη τίποτα. Γιατί η ηρωνία, το ίδιο βράδυ, τον επισκέπτεται ο Θεός και του λέει άφρον, άφρον, τα δαιμόνια τώρα, ύστερα από αυτή την κακή διαχείριση της ευλογίας που εγώ έφερα στη ζωή σου, ζητάνε την ψυχή σου. Μπορείς στα υλικά να πήγες άριστα, στα πνευματικά όμως πήγες χάλια. Ζητάνε την ψυχή σου. Και όλα αυτά τα οποία ετοίμασες πιανού θα είναι. Είναι λοιπόν δύο βασικές αιτίες της κακής διαχείρισης που κάνει ο άνθρωπος, ο άσοφος ή ο σοφός με σοφία γίνει, αλλά άσοφος με σοφία ουράνια. Τα δύο λοιπόν, οι δύο βασικές αιτίες είναι, η πρώτη είναι ο φόβος, μη τα χάσω, αυτά που σου δίνει ο Θεός δεν τα χάνεις, αυτά που κάνεις εσύ θα τα χάσεις. Ή η ελπίδα να κερδίσω ακόμη πιο πολλά για όλη μου τη ζωή. Ακριβώς αυτή η πρώτη αιτία, η φανταστική, φόβος που οδήγησε τον άνθρωπο σε ολιγοπιστία και εν τέλει σε αμαρτία. Γιατί ο φόβος φέρνει γενά κόλαση. Και όμως είναι δούλος Θεού. Γι' αυτό και λέει ο Λόγος του Θεού στον Ισαΐα τον προφήτη, τι τυφλός παρά ο δούλος μου, τι σκοφός παρά ο μηνυτής τον οποίον απέστειλα. Τυφλός και κουφός, δηλαδή χάνει την όρασή του προς τον Θεό και χάνει την ακοή του, τη σχέση του με το Λόγο του Θεού. Και συνεχίζει, τι τυφλός παρά ο τέλειος.
Άρα ένας άνθρωπος τέλειος στα μάτια του Θεού, εάν χάσει την όρασή του και χάσει την επικοινωνία του με το Θεό, με το Λόγο του Θεού, γίνεται αν και τέλειος, τυφλός και κουφός. Και εξηγεί, γιατί βλέπει πολλά, 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 αλλά δεν παρατηρεί εκείνο το οποίο πρέπει να παρατηρήσει. Το θέλημα του Θεού, το αγαθόν, το ευάρεστον και το τέλειον. Ακούει πολλά, αλλά δεν ακούει τη φωνή του Θεού. Κι όμως είναι δούλος του Θεού, κι όμως είναι τέλειος στα μάτια του Θεού, αλλά η ευλογία του Θεού, είτε από φόβο, είτε από ελπίδα για τη ματαιότητα, τον μετατρέπει σε τυφλό και κουφό. Ακριβώς όπως τον Ιεροβοάμ. Ακριβώς όπως τον άφρονα πλούσιο. Ακριβώς όπως τόσους ανθρώπους και μερικές φορές ακριβώς όπως και εμάς, τον κάθε έναν από εμάς, σε μερικές περιπτώσεις, που χάνουμε την όρασή μας, την πνευματική, και χάνοντας ο άνθρωπος την πνευματική του όραση, βρίσκεται σε τέλειο αδιέξοδο. Σε τέλειο αδιέξοδο. Διακόπτεται η ζωή του, η σχέση του με το Θεό, και από εκεί και πέρα αρχίζει ο πόνος, η θλίψη, η αγωνία και ο φόβος. Ο Θεός να μας φυλάει. Την ευλογία ο Θεός μας τη δίνει για να τη διαχειριζόμεθα με ένα σκοπό, τη δική του δόξα. Ό,τι μας δίνει ο Θεός μας το δίνει για να τον δοξάζουμε, για να δοξάζεται το όνομά Του στη ζωή μας. Πώς? Με την υπακοή μας, με την αφιέρωσή μας και πιο σωστά με την ορθή πνευματική μας όραση και με την ορθή σχέση μας με το Λόγο του Θεού. Αλίμονος τον άνθρωπο, χάνεται ο λαός που δεν έχει όραση. Δεν έχει όραση πνευματική. Όταν χάσεις την όρασή σου την πνευματική και την ακοή σου, τη σχέση σου με το Λόγο του Θεού και τη φωνή του Πνεύματος του Αγίου, τότε φόβος κυριαρχεί στην καρδιά σου, επειδή δεν έχεις ελπίδα πια. Τελεία αγάπη εξοδιώκει το φόβο. Και μη έχοντας ελπίδα, δεν έχεις και την αγάπη του Θεού που είναι εγκεχημένη εν τες καρδίες ημών. Γιατί? Γιατί λέει ο Λόγος του Θεού, η θλίψη εργάζεται υπομονή, η υπομονή εργάζεται δοκιμή, η δοκιμή ελπίδα, διότι η αγάπη του Θεού είναι εγκεχημένη εν τες καρδίες ημών. Η ελπίδα μας στο Θεό είναι αυτό που κάνει το Θεό να μας ευλογεί και να μας πλημμυρίζει την καρδιά Του με αγάπη, ώστε με δύναμη να στεκόμαστε, με πνευματική όραση και πνευματική ακοή να περπατάμε, ώστε να απολαμβάνουμε την ευλογία όλο και πιο πολύ. Και αυτό είναι το ζητούμενο, όλο και πιο πολύ. Εάν διαπιστώσουμε ότι σταματάει η οικοδομή που εργάζεται ο Θεός στην ζωή μας, και δεν εννοώ υλική ευλογία, εννοώ η πνευματική ευλογία. Και ποια είναι η πνευματική ευλογία? Η σχέση μας με τον Θεό, η σχέση μας με τον Χριστό, το Φίλο μας, και η σχέση μας με τον Παράκλητο, το Πνεύμα της Αληθείας. Η σχέση μας με τα αδέλφια μας. Οι σχέσεις μας με τους αδελφούς μας μέσα στην Εκκλησία. Πνευματική ευλογία είναι, αδελφοί αγαπητοί, αυτό που λέει ο Λόγος του Θεού, δέντρο πεφυτευμένο παρά τους ρίακας των υδάτων. Το φύλλο του θάλει, καρπό έχει πάντοτε, και ό,τι αν πράττει, ο Θεός το ευωδώνει. Όμως,
μας εξηγεί πολύ καλύτερα ο Απόστολος Παύλος τα περί ευλογίας, λέγοντας «Ευλογημένος σας είναι ο Πατέρας του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, ώστις ευλόγησεν ημάς εν πάση ευλογία πνευματική στα επουράνια». Αυτή είναι η ευλογία της Καινής Διαθήκης. Δεν έχει καμία σχέση με τα υλικά, άλλωστε ο Απόστολος Πέτρος και ο Απόστολος Ιωάννης είπαν «Αργύριον και χρυσίον δεν έχουμε, αλλά αυτό που έχουμε αυτό σου δίνουμε. Εν το ονόματι του Ιησού Χριστού σήκω και περπάτα». Αυτή είναι η ευλογία η πνευματική. Παρουσία του Θεού στη ζωή μας, η σχέση μας με το Θεό, η ένωσή μας με το Θεό, οι απαντήσεις του Θεού στη ζωή μας, οι ενέργειες του Θεού στη ζωή μας, όχι προσπλουτισμών. Το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού δεν είναι Ευαγγέλιο ευημερίας, πίστεψε στον Χριστό και θα πλουτίσεις, αλλά όπως λέει ο Απόστολος Παύλος για την Εκκλησία των Κορυθίων, εσείς επλουτίστητε δια του Ιησού Χριστού εις πάντα λόγο πάσα γνώση και δεν μένετε ελλιπείς εις ουδέν χάρισμα. Και στην καρδιά σας υπάρχει ο πόθος να προσμένετε την αποκάλυψη του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού. Αυτός είναι ο πλούτος μας, ο πνευματικός, η καθημερινή μας σχέση με το Θεό και με την παρουσία Του. Η χαρά μας, γιατί η χαρά μας είναι η δύναμη του Θεού στη ζωή μας. Όχι η λύπη μας, όχι η αγωνία μας, ο φόβος μας, ο φθόνος μας, τα παράπονά μας, αυτά δεν είναι ευλογία πνευματική. Δεν είναι ευλογημένος ο άνθρωπος του Θεού που έχει γκρίνια, παράπονα, κρίση, κατάκριση, απογοήτευση και φτάνει μέχρι το σημείο να πει «Ο Θεός δεν μ' ακούει». Με εγκατέλειψε ο Θεός. Και αυτό δεν είναι αλήθεια, γιατί ο Κύριος λέει «Σ' έχω γραμμένους στην παλάμη μου και όλη η ζωή σου είναι φανερή σε μένα». Εσύ εγκατέλειψες και το Θεό και τον εαυτό σου, μη φροντίζοντας να εκμεταλλεύεσαι τα υπό του Θεού χαριστέντα σε μας και στον κάθε έναν από μας. Ακριβώς όπως ο Ιεροβοάμ, ο ευλογημένος άνθρωπος του Θεού που γέμισε η καρδιά του φόβο, έχασε την πίστη του στο Λόγο του Θεού, στις υποσχέσεις του Θεού, στα δώρα του Θεού, στις ενέργειες του Θεού και άλλαξε πορεία. Αντί η πορεία του να εξαρτάται από την εξήτησή του στον Θεό, εξαρτάται από το φόβο, την ολιγοπιστία, την πίκρα, το φθόνο και ό,τι άλλο θέλετε. Πολλές φορές την αυτοδικαίωση, όπως οι Φαρισαίοι, οι οποίοι ήταν το παράδειγμα των ευλογημένων ανθρώπων στο λαό Ισραήλ και κατάτησαν να είναι οι υποκριτές οι Φαρισαίοι, επειδή έχασαν την πορεία τους σύμφωνα με το Λόγο του Θεού. Σοβαρότατο μάθημα για την προσωπική μας καθημερινή μας ζωή. Η καρδιά μας να είναι πάντοτε καθαρή. Εάν η καρδιά μας είναι καθαρή, δεν πρόκειται να βλέπουμε το πρόσωπο του Θεού και τις ενέργειες του Θεού. Η ζωή μας να είναι σε αγιασμό με μετάνοια, για να απολαμβάνουμε τη χάρη του Θεού, τη χάρη του Χριστού, τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου. Να εξετάζουμε πάντοτε
Γιατί τα πάντα είναι στην εξουσία μας, αλλά τα πάντα δεν μας συμφέρουν. Να εξετάζουμε πάντοτε ποιο είναι το συμφέρον μας ενώπιον του Θεού. Κοιτάξτε τώρα ένα τραγικό λάθος που κάνει ο Ιεροβουάμ. Σκέφτηκε, πω, τώρα που θα πάνε να προσκυνήσουνε ο λαός που μου χάρισε ο Θεός, λες και ήταν δικός του, λες και ήταν πάντα βασιλιάς, στο ναό του Σολομώντα θα ανεβούνε, θα προσφέρουνε θυσίες και η καρδιά τους θα επιστρέψει προς τον Ροβουάμ και όταν επιστρέψουν θα με θανατώσουν και θα ξαναγίνουν πια βασίλειο του Ροβουάμ. Ο Ροβουάμ κατάλαβε ότι ο διαχωρισμός έγινε από το Θεό και ησύχασε. Ο Ιεροβουάμ δεν κατάλαβε ότι η ευλογία ήταν από το Θεό και ανησύχησε. Και αυτός ο φόβος που τον οδήγησε στην ολιγοπιστία τον έκαμε πλέον η ζωή του να είναι πλήρως εμφαντασία, δηλαδή σύμφωνη με αυτά που η καρδιά του σκεφτότανε. Ξέρω τι θα κάνω. Όπως είπε κάποτε ο άφρον πλούσιος, θα γκρεμίσω τις αποθήκες μου και θα κάνω άλλες. Αυτό είπε και ο Ιεροβοάμ. Θα γκρεμίσω το λόγο του Θεού και θα φτιάξω δικό μου λόγο Θεού. Ακούτε, ακούτε. Και δεν είναι παράξενο, όλα γύρω μας αυτό αποδεικνύουν. Ο Θεός να φυλάει κάθε έναν από εμάς ξεχωριστά. Γκρεμίζουνε το λόγο του Θεού σύμφωνα με τις επιθυμίες της καρδιάς και τους διαλογισμούς τους και δημιουργούν άλλο Θεό, τον οποίο μάλιστα ονομάζουν και παραδόσεις, και γίνονται παραβάτες στο λόγο, υποστηρικτές των παραδόσεών τους οι άνθρωποι. Και οι παραδόσεις είναι πάσης φύσεως, σκέψεις ανθρώπινες που δεν έχουν σχέση με το λόγο του Θεού. Από το βάφτισμα σε βρεφική ηλικία, τα μνημόσυνα, από τους γάμους δεύτερο, τρίτο, τέταρτο, πέμπτο, τα διαζύγια, αλλά και ακόμη περισσότερο από τα δέκατα που οι εκκλησίες αναγεννημένες διδάσκουν μέσα, αλλοιώνοντας, γκρεμίζοντας το λόγο του Θεού που λέει ό,τι ανευπορεί και ό,τι αν θέλει, ό,τι μπορεί και ό,τι θέλει θα δίνει ο καθένας. Και ο κριτής είναι ο Κύριος, γιατί κανένας δεν γνωρίζει και δεν πρέπει να γνωρίζει τι δίνει ο άλλος, τι προσφέρει ο άλλος, οπουδήποτε και αν είναι αυτή η προσφορά. Άλλες ιδιαίτερες παραδόσεις που γκρεμίζουν το λόγο του Θεού. Κοινωνία σώμα και αίμα Χριστού θα παίρνουμε μια φορά το μήνα για να μην συνηθίζουμε κάθε μέρα. Ακούτε. Απαγορεύεται να πίνουνε κρασί στην εκκλησία του Χριστού. Αυτά είναι ανακαλύψεις εκ της καρδίας τους. Όταν τον Κύριο όμως τον αποκαλούσαν ινοπότη και φάγο. Και ο Απόστολος Παύλος συνέστηνε στον Τιμόθεο, πίνε λίγο κρασί για τις πολλές σου ασθένειες. Αλλά όλα αυτά έχουν κάποια αιτία. Τα δέκατα, οικονομικά συμφέροντα. Η κοινωνία, δεν μπορούσαν να πηγαίνουν και κάθε Κυριακή. Το κρασί, υπάρχουν πολλοί αλκοολικοί, να μην τους ενισχύουμε. Καλό κριτήριο, καλή πρόθεση. Αλλά όχι με καλή ή κακή πρόθεση να γκρεμίζουμε το λόγο του Θεού υπέρ των παραδόσεών μας. Για τα έθνη ο λόγος του Θεού είναι σαφής, μόνο αυτά απαγορεύονται. Τα είδωλα, η πορνεία, το πνιχτό και το αίμα. Και μάλιστα λέει η Γραφή, δεν πρέπει, κρίνουμε ότι δεν πρέπει να παρενοχλούμε τους από των εθνών επιστρέφοντας εις τον Θεόν, αλλά να γράφουμε προς αυτούς να απέχουνε μόνο
από είδωλα, πορνεία, πνιχτό και αίμα. Είδωλα, τα οποία είναι ευδέλιγμα εις τον Θεό, πορνεία που ήταν πολύ συνηθισμένη στους ιδωλολατρικούς λαούς, γιατί ήταν συνήθεια θρησκευτική των θρησκειών τους, το αίμα, το οποίο είναι η ζωή και ήταν απαγορευμένο απαρχίσεις τον Θεό, από τον Θεό να τρώγει ο άνθρωπος, και το πνιχτό που σημαίνει και πάλι ζώο με αίμα, που δεν έχει δηλαδή χυθεί το αίμα του, πνιγμένο. Και έρχονται τώρα οι άνθρωποι με διάφορες παραδόσεις ανθρώπινες και γκρεμίζουν το Λόγο του Θεού. Παραδείγματος χάρη, δεν χρειάζεται στην προσευχή να φοράτε μαντήλι. Γιατί? Για να μην χαλάνε οι κομώσεις. Για να μην καταπιώσεις με τις γυναίκες. Ναι, αλλά αυτό είναι κρέμισμα του Λόγου του Θεού. Αφού ο Λόγος του Θεού είναι σαφής. Εάν κάποια γυναίκα δεν θέλει να κατακαλύπτεται, ας κουρεύει τα μαλλιά της ή ας ξυρίζεται. Αλλά αν είναι σχρόνιστη γυναίκα να κουρεύει τα μαλλιά της, να ξυρίζεται, τότε ας κατακαλύπτεται. Πιο καθαρά δεν μπορεί να τα πει ο Λόγος του Θεού. Αλλά η χαλασμένη καρδιά και για διάφορες αιτίες γκρεμίζει το Λόγο του Θεού και τον κάνει πιο μοντέρνο. Εμείς είμαστε και τόσο μοντέρνοι. Δεν μπορείς να μας λες ότι απαγορεύεται να φοράμε παντελόνια που είναι ανδρικό ένδυμα. Ναι, αλλά είναι ευδέλιγμα στο Θεό. Η οποιαδήποτε αλότρια ενδυμασία είναι ευδέλιγμα εις το Θεό. Ξέρετε, θα πει διπδέλιγμα, το συχαίνεται ο Θεός. Είτε είναι ημερήσια, είτε είναι νυχτερινή ανδρική. Μα λέει, δεν μας βλέπουν κανείς, μα μας βλέπει ο Θεός. Στο σπίτι μου, αν φοράω φόρμα, είναι κακό? Φόραμα θέλεις. Κανένας δεν στο απαγορεύει. Αλλά έχει υπόψη σου ότι στο Θεό είναι ευδέλιγμα αυτό. Μέσα στο Λόγο του Θεού πάντοτε είναι ξεχωρισμένες οι ενδυμασίες των ανδρών και των γυναικών. Μάλιστα στο Σοφωνία μιλάει τόσο καθαρά ότι αυτοί οι οποίοι ενδύονται αλότρια ενδυμασία θα απολαύσουν την οργή του Θεού στη Δευτέρα Παρουσία. Τόσο σκληρός είναι ο Λόγος του Θεού. Ούτε θα φαρδένουμε την οδό για να χωράνε όλοι. Δεν θέλουμε να χωράνε όλοι, δεν θέλουμε να είμαστε στην εκκλησία σύμμικτο πλήθος, αλλά ούτε θα στενεύουμε και εμείς την οδό να βάζουμε βάρη που εμείς οι ίδιοι δεν μπορούμε να τα σηκώσουμε. Θα βλέπουμε και θα παρατηρούμε το Λόγο του Θεού, θα ακούμε το Λόγο του Θεού, γιατί είναι κρίμα για κάτι τόσο απλό όπως είναι το μαντήλι. Λέει, επιτρέπεται να φοράω σκουλαρίκι στην εκκλησία? Λέω, φορά και ένα και 15, όσα θες φορά. Εγώ δεν σου απαγορεύω. Αλλά για διάβασε τι λέει ο Λόγος του Θεού εδώ. Σκουλαρίκια στην Παλαιά Διαθήκη φοράγανε οι δούλοι. Αν θέλεις να είσαι δούλος του κόσμου, φορά. Αγαπητά μου αδέρφια, είναι πολύ σημαντικό να έχουμε όραση και ακοή μέσα από το Λόγο του Θεού. Όραση και ακοή μέσα από το Λόγο του Θεού. Η γυναίκα πρέπει να είναι με στολή σεμνή, με εδώ, με σοφροσύνη. Ο άντρας το ίδιο. Ντυμένος δεν μπορεί να έρχεται στην εκκλησία με σορτσάκι και με βερμούδα. Ούτε ο άντρας, ούτε ο νέος, ούτε το παιδί, ούτε κανείς. Είναι ο οίκος του Θεού του ζώντος. Ο στήλος και το εδραίωμα της αληθείας. Στην εκκλησία ερχόμαστε ενδεδειμένοι την ευσέβεια. Τον αγιασμό σώματος, ψυχής και πνεύματος.
όπως δεν κρίνουμε κανένανε προσέχοντας τον αγιασμό της καρδιάς μας, όπως φροντίζουμε να μην υπερηφανευόμαστε φροντίζοντας τον αγιασμό του πνεύματός μας, έτσι φροντίζουμε και το σώμα μας, προσέχουμε το σώμα μας για να φροντίζουμε τον αγιασμό του σώματός μας. Γιατί ο Θεός θέλει να είμαστε άγιοι στο σώμα, στην ψυχή και στο πνεύμα. Ωραία δικαιολογία. Το μέσα βλέπει ο Θεός, δεν βλέπει το έξω. Πού το βρήκες γραμμένο αυτό? Πού το βρήκες γραμμένο αυτό? Ο Θεός θέλει αγιασμό σώματος, ψυχής και πνεύματος και πλήρη και τέλεια υπακοή στο Λόγο του Θεού. Γιατί θα χάσουμε την εύνοια του Θεού. Δεν λέω θα χάσουμε τη σωτηρία μας, δεν ξέρω. Δεν με έβαλε εμένα κανένας ο Θεός να κρίνω ζώντες και νεκρούς. Αλλά εκείνο που ξέρω είναι χάνεις την εύνοια του Θεού. Θα πράττεις και δεν θα ευωδώνεται στη ζωή σου. Δεν θα έχεις κάρπο. Το φίλωμά σου δεν θα θάλει. Και θα λες μα γιατί? Γιατί πρέπει να μετανοήσουμε και να μένουμε πιστοί στο Λόγο του Θεού. Μη χάσουμε την όρασή μας, τυφλωθούμε, την ακοή μας κουφαθούμε, όπως ο Ιεροβοάμ. Από εκεί και πέρα ήρθε η κατηφόρα στον Ιεροβοάμ. Από αυτή τη σκέψη ήρθε η κατηφόρα. Κάθισε και σκέφτηκε. Τι θα κάνω? Πρέπει να βρω υποκατάστατα λατρείας. Και ποια είναι τα υποκατάστατα λατρείας? Θα βάλω δύο μοσχάρια. Κοιτάξτε που φτάνει το μυαλό του ανθρώπου. Θα βάλω μια εικόνα. Θα κάνω ένα άγαλμα. Θα βάλω δύο μοσχάρια. Ένα ναό έχει στον Ιούδα, στην Ιερουσαλήμ. Εγώ θα βάλω δύο. Το κάνω καλύτερο ακόμη. Ένα στη Βεθήλ και ένα στο Δάν. Και άρχισε να κηρύττει τώρα, κήρυγμα δικό του. Αυτοί είναι οι θεοί σου που σε ελευθέρωσαν από την Αίγυπτο. Τα δύο βόδια. Και όταν προσευχόντουσαν, βόδι μου, βόδι μου, εσύ με ελευθέρωσες. Και άρχισαν να προσφέρουν θυσίες. Έφτιαξε και ναούς. Και ενώ μία από τις 10 φυλές ήταν η φυλή του Λεβί, στην οποία ήταν βασιλιάς, δεν πήγε να κάνει βασιλιάδες από τη φυλή του Λεβί και βρήκε, έψαξε να βρει από τους χειρότερους του λαού, από τον εσχάτων του λαού, τους έδωσε τα προνόμια και τους έκανε ιερείς, όχι αυτούς που εξέλεξε ο Θεός. Δεν τον νοιάζει για το Θεό. Όποιος θέλει να γίνει ιερεύς να οικονομήσει, εγώ θα τον κάνω. Αρκεί να ακούει εμένα. Και θα πληρώνεται από μένα. Και εκ των εσχάτων του λαού λένε εγώ θα γίνω ιερεύς. Και γίναν ιερείς. Και είπαν τώρα πρέπει να λατρεύουμε το Θεό. Κάθε πότε, εγώ θα σας πω. Εφεύρε και ημέρες λατρείας. Όχι αυτές που είχε προσδιορίσει ο Θεός, δικές του. Και έτσι έκαμε ημέρες που λατρεύουν οι άνθρωποι αυτό που θέλει αυτός. Ημέρες Αγίων. Λένε σήμερα. Θα λατρεύουμε στις 15 Αυγούστου, στις 23 Απριλίου, στις 21 Μαΐου. Πού τα βρήκατε αυτά? Πότε σας τα είπε ο Θεός αυτά? Εφευρέσεις εκ των καρδιών αυτών. Πανηγύρια, γιορτές, κεριά, καντήλια, προσφορές. Εφευρέσεις ανθρώπινες, καταστροφικές, που οδηγούν τον άνθρωπο τελείως έξω από το θέλημα του Θεού, τελείως έξω από το Λόγο του Θεού, τελείως έξω από την παρουσία του Θεού, στην αγκαλιά του διαβόλου.
Τελείως έξω από το φως, μέσα στο πυκνό σκοτάδι. Τελείως έξω από την αλήθεια, μέσα στο πλήρες ψέμα. Τελείως έξω από τη βασιλεία του Θεού, μέσα στην απώλεια. Και όλα ξεκινήσαν από μια απλή σκέψη. Δεν πειράζει. Τώρα αυτό ενοχλεί το Θεό. Και εμείς θα λατρεύουμε το Θεό. Αλλά όπως θέλουμε εμείς. Όχι όπως είναι γραμμένο. Και άρχισε να κάνει και γιορτές και πανηγύρια και πήγαινε και ο ίδιος, ενώ δεν ήταν επιτρεπτό σαν βασιλιάς να θυσιάζει, και πήγαινε και ο ίδιος και θυσίαζε. Τώρα από εδώ και πέρα τι θα συμβεί? Κοιτάξτε αδερφοί αγαπητοί, η μακροθυμία του Θεού. Πόσο καλός είναι ο Θεός. Δεν ρίχνει κεραυνούς να τον κάψει. Τον αφήνει μέχρι τέλους, μήπως και μετανοήσει. Και όχι μόνο αυτό, αλλά του στέλνει και έναν προφήτη, ο οποίος πλησιάζει από τον Ιούδα, πλησιάζει, φτάνει στο θυσιαστήριο και προφητεύει. Και προφητεύει αλήθεια. Ούτω λέγει Κύριος ο Θεός: θα γεννηθεί στον οίκον του Δαβίδ Ιωσίας το όνομα αυτού βασιλιάς, που θα θυσιάσει επάνω σε αυτό το θυσιαστήριο τους ιερείς των υψηλών τόπων, τους θυμιάζοντας επάνω σε αυτό το θυσιαστήριο, και πάνω σε αυτό το θυσιαστήριο θα καούν ως τα ανθρώπων. Και σημείο δίδω, τούτο το θυσιαστήριο θα διασχιστεί και η στάχτη αυτού θα εκχυθεί. Η αγαθοσύνη του Θεού, η αγάπη του Θεού, που θέλει ακόμη σε αυτή την κατάντια, σε αυτό το γκρέμισμα, να βοηθήσει, αγαπάει τον Ιεροβοάμ, αγαπάει τον αμαρτωλό, αγαπάει τον άνθρωπο που είχε απομακρυνθεί από το θέλημα του Θεού, όσο όποια και απόσταση να είναι. Μπορεί να έχεις απομακρυνθεί λίγο, πιο πολύ και μέχρι το τέλος. Τον αγαπάει το Θεό, ο Θεός τον άνθρωπο. Και του στέλνει το λόγο του. Μην τυχόν τον ακούσει, τον κατανοήσει, μετανοήσει και επιστρέψει, για να τον ευλογήσει ακόμη πιο πολύ. Γιατί ο Θεός ευλογεί πολύ περισσότερο αυτούς που μετανοούν και επιστρέφουν. Όσο μακριά και να είναι, όσο κοντά και να είναι. Μπορεί να είναι μια βερμούδα μόνο. Μπορεί να είναι ένα παντελόνι μόνο. Μπορεί να είναι ένα σκουλαρικάκι μόνο. Μπορεί να είναι πορνεία. Μπορεί να είναι μοιχεία. Μπορεί να είναι ασωτεία. Μπορεί να είναι στα γουρούνια, όπως ο άσωτος Υιός. Αλλά ο Θεός του δίνει χρόνο να μετανοήσει. Μην τη στέλνει το λόγο του. Και ο Ιεροβοάμ, ξέρετε τι έκανε? Θύμωσε. Τι είναι αυτά που λες? Και σηκώνει το χέρι του. Συλλάβετε αυτό να τον σκοτώσουμε. Η αγάπη όμως του Θεού επεμβαίνει πάλι και μένει ξερό το χέρι του. Να καταλάβει ότι δεν τα λέει άνθρωπος αυτά, αλλά τα λέει ο Θεός. Μη τυχόν και κατανοήσει, ξερό το χέρι. Το κατάλαβε και φωνάζει τώρα: ταπεινώνεται. Μεταμελείται, δεν μετανοεί. Προσευχή σου στον Κύριον των Θεών σου να θεραπευθεί το χέρι μου. Και θεραπεύεται το χέρι του μετά από την προσευχή του προφήτη. Και πάλι δεν μετανοεί. Κατάλαβε ότι ο Θεός μιλάει. Το κατάλαβε πάρα πολύ καλά. Από προσωπική εμπειρία. Του βγάλε ο Θεός την καρδιά του. Του αποκάλυψε τις σκέψεις του, τους διαλογισμούς του. Ενήργησε
τον θεράπευσε. Και αυτός, εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη του στον προφήτη, του λέει, έλα θα σου δώσω δώρα πολλά. Έλα και θα δεις τι θα κάνω για σένα. Αλλά ο προφήτης έχει λόγο Θεού και εντολή Θεού, όχι μόνο για τους άλλους, αλλά και για τον εαυτό του. Πες τα, μη φοβάσαι, εγώ θα είμαι μαζί σου. Είτε ακούσωση, είτε απηθήσωση. Δεν έρχομαι μαζί σου. Μα δεν έχετε αγάπη, απομακρυνόσαστε. Έτσι μου στείλε ένα μήνυμα κάποιος τώρα για τις απαντήσεις. Λέει, απομακρυνόσαστε, λέει, δεν έχετε αγάπη. Δεν απομακρυνόμαστε, βάζετε τύχη. Όχι, δεν βάζουμε τύχη. Σε ανθρώπους, σε διδασκαλίες βάζουμε τύχη. Σε δοξασίες. Σε ετεροδιδασκαλίες βάζουμε τύχη. Για τις οποίες λέει, απομακρύνω από τον τιούτον. Ο Θεός να μας φυλάξει, αδερφοί. Να μείνουμε πιστοί στο Λόγο του Θεού. Να μην φαρδίνουμε την οδό μας. Ο Κύριος έρχεται ταχαίως. Φοβίζεις, λέει, τους ανθρώπους με την εσχατολογία σου. Λέω, εκείνος που μας φοβίζει είναι ο Χριστός, που λέει, μετανοείτε διότι ήγγηκεν η Βασιλεία των Ουρανών. Αυτός μας φοβίζει και εγώ φοβάμαι. Φοβάμαι και πρέπει να μετανοήσω όπως μου λέει. Μετανοείτε και πιστεύετε στο Ευαγγέλιο γιατί πλησίασε η Βασιλεία των Ουρανών. Και φοβάμαι. Και μου λέει ο Θεός μέσα από το Λόγο του, μακάριος ο φοβούμενος τον Κύριο και περιπατώνει στην οδόν του. Και πιστεύω το Θεό και όχι τους ανθρώπους. Έχουμε πάρει μια απόφαση στη ζωή μας. Ζούμε για μια μέρα την αρπαγή της Εκκλησίας. Και ιδίως αν φτάσετε στην ηλικία μου 65 χρονών, τότε είναι ακόμη πιο έντονο. Ζούμε για μια μέρα, αδερφοί. Αλλά ζούμε και για κάτι άλλο. Μέχρι εκείνη την ημέρα να απολαμβάνουμε την παρουσία του Θεού και τη δόξα του Θεού. Αμήν.